Να καλησπέρισω την κυρία Κέλλη Παπαϊωάννου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Καλά πήγατε κι εσεί, σα βεβαίω, στο βόρειο τομέα. Πρέπει να πούμε, είχατε κατέβει υποψήφια ναι. με τον Κουκουέ. Έβγαλε -E. δύο βουλευτέ στο Κουκουέ, -E, στο βόρειο τομέα. Βεβαίω. Γενικά στην Αττική αναδείχθηκε σε τρίτο κόμμα, ανέβηκε πάρα πολύ το κομμάτι. Πρώτη φορά νομίζω στο βόρειο τομέα βγάζετε δύο βουλευτέ. Ε, όχι, έχει, έχει ξαναβγάλει το Κομμουνιστικό Κόμμα και δεύτερο στο βόρειο τομέα, αλλά τα ποσοστά και στο βόρειο τομέα αλλά και σε όλη την Αττική ήταν ε, ε, ιδιαίτερα αυξημένα. Μάλιστα. Κυρία Παπαγιάννου, πόσο άγουρο μπορεί να είναι κατά τον κύριο Ζουράρη να ένα παιδί, λέει, 17, 18, 19 χρονών, αυτά που κατάλαβα εγώ, να ψηφίζει. Δεν μπορεί η ψήφο, λέει, να είναι του 17χρονου, του 18χρονου, του 19χρονου, ίδιο με τον κύριο Λεωτσάκου ή με τη δικιά μου, που μα 65. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω, ελπίζω δηλαδή δεν ήταν. Τουλάχιστον άστοχη η δήλωση. Αυτό που πρέπει να απαντήσει κανείς στον κύριο Ζουράρη και σε άλλου. Να τον χαϊδέψουμε, δηλαδή, να πούμε ότι έκανε λάθο. Όχι, όχι. Ε, το Εντάξει, προβάλλον. απαράδεκτη ήταν η δήλωση, αλλά άλλο θέλω να επικεντρώσω. Ε, ο κύριο Ζουράρη, μάλλον έχει υπόψη του και όλοι εδώ πέρα στο πάνελ, και όχι μόνο ότι το προηγούμενο διάστημα που είχαμε αυτό το στιγερό έγκλημα στα Τέμπη, κατέβηκαν 10.000 και πλέον μαθητές στους δρόμους και πρωτοφώναξαν ένα πολύ χαρακτηριστικό σύνθημα, τα κέρδη του στις ζωές μας. Με πολύμορφες κινητοποιήσεις, με αξιοποιώντας ε, τις ε, συλλογικές διαδικασίες, τα μαθητικά συμβούλια κτλ. Αυτός ο κόσμος, αυτή η νεολαία, η οποία έχει ένα πολύ ελπιδοφόρο στοιχείο, δεν μπορεί κανένας να την βάλει στην άκρη. Ακριβώς γιατί είναι μια νεολαία με πολιτικό κριτήριο, έβαλε στο στόχαστρο τον πυρήνα του προβλήματος, Ακριβώ την κερδοφορία των τεράστιων μονοπωλίων, ε, ε, με πολύ όρημα συνθήματα, κατέβηκε με επιμονή, ε, πολύμηνη και ε, συλλογική συλλογικοί αγώνε ε, και κατέβηκε με, αυτό, με, αυτούς, με αυτού του όρου του δρόμου. Επομένω, κανένα δεν μπορεί να τη βάλει στην άκρη. Και φυσικά το έχει αποδείξει και σε άλλε περί, περίτρανα και Αλλά σε άλλε κινητοποιήσει. Δεν είναι αναγκαία να το πείτε. Προφανώ δεν μπορεί να τη βάλει. Είναι δυνατόν το νέο να τον βάλει στην άκρη. Ναι, ίσα, ίσα, το, ίσα. είναι το λυπηδοφόρο κομμάτι. Ε, φάνηκε και από τι κινητοποιήσει και στα πανεπιστήμια όλο το προηγούμενο Ωραία. διάστημα που αφήσανε απ' έξω την πανεπιστημιακή αστυνομία. Που τώρα βέβαια να πούμε το. Την, Με, που... το λίγο. Καταδείξτε. Μην πάτε εκεί, μην πάτηκη ακόμα. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Πώ εξηγείται τότε το φαινόμενο ότι οι ηλικίε 17-24, γιατί εκεί προσπάθησε να αναφερθεί ο κυριος Ζουράρη, από ό,τι κατάλαβα, 17-24 ψήφισαν σε τέτοιο βαθμό Νέα Δημοκρατία. Καταρχά, εγώ θα. Τους. θα, θα ε... το, το είπαν οι γονεί να ψηφίσουν. Είναι άγουρα τα παιδιά, όπω λέει ο κ. και κατευθύνονται. Δεν ξέρουν τι κάνουνε. Πώ εξηγείται αυτό, Κοιτάξτε να δείτε, είναι γενικότερο το ζήτημα ενό αρνητικού συσχετισμού που αποτυπώθηκε και σε αυτέ τι εκλογέ. Ε, Εμεί, ε, βέβαια, και σε αυτέ τι ηλικίε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, καταγεγραμμένα είχε αύξηση, και το σε αυτέ τι ηλικίε. Ε, Όμω, είναι ένα γενικότερο αρνητικό αποτέλεσμα, το συγκεκριμένο, το οποίο έχει να κάνει βέβαια με το γεγονό ότι μιλάμε για κόμματα τα οποία έχουν στρατηγικέ συγκλήσει, όπω και εσεί αναφέρατε πριν, συμψηφίσανε δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό συγκυβερνήσανε το προηγούμενο διάστημα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε το 50% των νομοσχεδίων τη Νέα Δημοκρατία και το Πασό Κινάλ το 70% και πλέον, ε, όταν σιγοντάρουν με διάφορου τρόπου, ακόμα και τα μικρότερα κόμματα του τύπου του του, 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 κ. Βαρουφάκη κτλ., ο οποίο υπήρξε και υπουργό οικονομικών, προλύανε το έδαφο για το μνημόνιο, το οποίο το ψηφίσανε όλα τα άλλα κόμματα μαζί. Μες Θέλω να πω, ο κόσμο μέσα σε αυτό το θολό, θολό τοπίο, όπου Λέτε. δεν υπάρχουν Πραγματικά διαχωριστικέ γραμμέ ανάμεσα στα αστικά κόμματα και όπου έχουν ήδη με διάφορου τρόπου πει ότι είναι διατεθειμένα να συγκυβερνήσουν, έχουν κάνει και συμφωνίε σε επίπεδο τοπική διοίκηση και ήδη προλύνουν το έδαφο, γιατί έχουμε ε, πολύ κοντά και δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ και του έχουμε δει να συσπυρώνονται και να κάθονται στα ίδια τραπέζια, ε, στο, Καλή, στην Κυσαριανή. Ε, 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 τραπέζι ε, ε, όχι, 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 στο ίδιο τραπέζι τώρα. Και εσεί, καθώ στο ίδιο τραπέζι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι αναζητούν και έχουν πει ρητά και εφθαρσώ ότι υπάρχουν προγραμματικέ συγκλήσει μεταξύ και αναζητούν να βρουν αυτά τα περίφημα ε, προφανώς, κοστολογημένα προγράμματα. Που κοστολογημένο πρόγραμμα, μια που το συζητούσαμε πριν, ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ακριβώ αυτό που δυστυχώ του πρόλαβε η αρενή έκθεση τη Κομισιόν. Πρώτοι προλάβουν να επιδοθούν σε νέο γύρο υποσχέσεων κτλ. Και είναι η Νέα Δημοκρατία και, και το Πασχούρ. Και, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και του λέτε... είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, οι τριετίε θα παγώσουν μέχρι το 2029, <Και>, και αν και εφόσον. Επίση, τα προαπαιτούμενα. Η το ιδιωτικοποίηση του νερού είναι μπροστά. Η ιδιωτικοποίηση υπεραιτέρω τη υγεία, τη παιδεία είναι μπροστά. Αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα έχει προειδοποιήσει το λαό ότι θα τα βρει μπροστά του. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση, και να που η αρινή ε, έκθεση έρχεται τώρα να τα επιβεβαιώσει. Δηλαδή, αυτό που χρειάζεται ο λαό σε αυτή χαρένει. τη φάση yeah, είναι πραγματικά θα μια θα... ισχυρή πραγματική yeah. λαϊκή αντιπολίτευση που, όπω και το προηγούμενο διάστημα, ανέδειξε, δεν είπε κανένα ψέμα. Ε, προετοίμασε το λαό ότι χρειάζονται εδώ αγώνε και ότι η μάχη θα δοθεί στους δρόμου και μέσα στο κοινοβούλιο με τα αυξημένα ποσοστά ε, του κόμματο βέβαια, αλλά κυρίω στου αγώνε, στα συνδικάτα, στι ομοσπονδίε κτλ. Αυτό να το λάβει σοβαρά υπόψη. ήδη έχουμε. Ήδη έχουμε μεγάλες κινητοποιήσεις ε, ε, στα ναυπηγεία, ε, στο, στη Λάρκο. Ήδη, δηλαδή, από την επομένη των εκλογών, οι εργαζόμενοι δώσανε το στίγμα τους και νικηφόρες κινητοποιήσεις και συλλογικές διαδικασίες και α, από εδώ αποδεικνύεται και ποιος είναι ο πραγματικός δρόμος για να μπορέσει ο λαός να ζήσει με άλλους όρους και όχι με τη φτώχεια, Ωραία. τη φορολιστία που τον έχουμε καταδικάσει. Πάμε λίγο στον εμείς λέμε ότι έρχονται δύσκολες μέρες. Έχει φανεί ήδη αυτό. Ε, έρχεται, ε, η, η χώρα γίνεται και εξακολουθεί να γίνεται μια τεράστια στοχο, ένας τεράστιος στόχος ε, επειδή εμπλεκόμαστε βαθύτερα στους νατοικούς σχεδιασμούς, τους ευρωατλαντικούς και των άλλων τέλος πάντων, της άλλης λοικοσυμμαχίας. Ε, μας φέρνουν όλα τα κόμματα και μας έχουν φέρει σε αυτή την κατεύθυνση. Ε, Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο η κατάσταση γιατί την ίδια στιγμή που η φορολιστία είναι τεράστια, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ προβλέπ, προέβλεπαν έλλειμμα, πρωτογενέ έλλειμμα, έχουμε τρει φορέ πάνω πρωτογενέ πλεόνασμα και παρόλα αυτά αυτά τα λεφτά καθόλου δεν καταλήγουν. Δηλαδή, πάλι μιλάμε για μειώσει μισθών, μείωση μέσου μισθού, μιλάμε για πάγωμα. Δηλαδή, αυτά τα λεφτά δεν καταλήγουν ε, τελικά στο λαό. Όλα καταλήγουν πάλι στι τσέπε μια χούφτα ε, φαντ επενδυτών, τραπεζιτών κτλ. Και όλα αυτά που που είναι ψίχουλα στην πραγματικότητα σε σχέση με την σημερινή κατάσταση, τι ανάγκε και τι δυνατότητε που υπάρχουν, που υπόσχονται τα άλλα κόμματα, μπαίνουν όλα κάτω από τον αστερίσκο τη δημοσιονομική εξισορρόπηση, του Ταμείου το Ανάκαμψη. Και που, καλεί τον κόσμο να πάει να ψηφίσει όπω. Λοιπόν, το κάνει, εδώ, εδώ είναι. Χρειάζεται να πάντης. ψηφίσει όλο ο κόσμο πάλι. Ο, ο κόσμο φυσικά χρειάζεται να ψηφίσει. Παρόλο που οι συγκεκριμένε εκλογέ γίνονται πραγματικά για να εκβιάσουν την ψήφο του λαού, ο οποίο ψήφισε με ένα συγκεκριμένο κριτήριο στι στις 21 Μάη Είναι και τώρα θέλουν λίγη. να του αλλάξουν το κριτήριο και να τον εκβιάζουν στην πραγματικότητα. Ναι, Εμεί λέμε παρόλα να αυτά. κυβέρνηση, δεν βγαίνει και η κυβέρνηση εμείς επιμένουμε σε αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό, ότι έχει και Μάλιστα. τώρα και σε αυτές τις εκλογές συμφέρον από κυβερνήσεις φοβισμένες, ασταθείς και έχει συμφέρον από τον να είναι ο ίδιος ισχυρός, αισιόδοξο, δυνατός για να δώσει τις μεγάλες μάχες της ζωής μας από εδώ και πέρα Πάμε... με το κουκουέ στο πλευρό του γιατί έρχονται πληστηριασμοί, πρώτη κατοικία, έρχεται Ωραία. νέο χάρη. Πάμε, κύριο... ε, Πάμε και στον κύριο, κύριο, κύριο Λετζάκο.